Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Σταρ Βορείου Ελλάδος. Με τη συμμετοχή του ιστορικού 21ου μηχανοκίνητου συντάγματος, 21ου συντάγματος πεζικού τότε, από που απελευθέρωσε την Δράμα την 1η Ιουλίου του 2013, κορυφώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της πόλης κάτω από συνθήκες καύσωνα. Τις εκδηλώσεις τίμησε από την πλευρά της κυβέρνησης ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Κράτης Φάμελος. Με το θερμόμετρο στα ύψη και παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, ο Κράτη Φάμελου, των τοπικών βουλευτών Χρήστου Καραγιαννίδη και Δημήτρη Κυριαζίδη, του αντινομάρχη Αργύρη Πατακάκη, του δημάρχου Δράμας Χριστόδουλου Μαμσάκου, του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, όπως και άλλων εκπροσώπων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κορυφώθηκαν σήμερα οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και πραγματοποιήθηκε η παρέλαση με το 21ο μηχανοκίνητο σύνταγμα πεζικού που ήρθε γι' αυτόν τον λόγο με την πολεμική σημαία από την πλάτη της Ορεστιάδας. Θα πρέπει να τονιστεί πως όλα έγιναν στο πλαίσιο του εορτασμού της απελευθέρωσης της Δράμας. Παρά την υψηλή θερμοκρασία, δεν ήταν και λίγοι οι δραμηνοί που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση αλλά και τις λοιπές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκε και το πρωί δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Δράμας, όπου χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Παύλος. Υπό την παρουσία βεβαίως πάντοτε του εκπρόσωπου της κυβέρνησης και αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρίου Φάμελου. Στην συνέχεια, στο άγαλμα της Ελευθερίας, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγινε επετειακή ομιλία από τον Δήμαρχο Δράμας, Χριστόδουλο Μαμσάκο. Κατά την μακραίωνη ιστορία της γνώρισε πολλούς κατακτητές που άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους. Η Δράμα κυριολεκτικά ξεκληρίστηκε από τους εκάστοτε επιδρομείς και το αίμα των δραμηνών μαρτύρων πότισε βαθιά τη γη. Η περιοχή μας γνώρισε τον θρήνο, τον πόνο και την απώλεια εξαιτίας των ολέθριων καταστροφών και των πολλαπλών σφαγών. Ο τόπος μας πληγώθηκε βαθιά πολλές φορές και κατάφερε να ξαναστηθεί στα πόδια του άλλες τόσες. Την ιστορία όμως κάθε τόπου την γράφουν οι άνθρωποι του και οι δραμηνοί ξέρουμε να ξεχωρίζουμε σε κάθε πτυχή της ιστορίας. Η ανδρεία των δραμηνών είναι πασιφανής ανά τους αιώνες. Ιδιαίτερη μνήμα στην αναφορά του στο ιστορικό της ημέρας έκανε ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο οποίος αναφέρθηκε και στο ιστορικό 21ο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο με επικεφαλής τον υποστράτηγο Μιχαλόπουλο Νικόλαο ή Αρκαδικό μπήκαν ως απελευθερωτές στη Δράμα. 1η Ιουλίου 1913 οι πρόγονοί μας υποδέχτηκαν με χαρά και αγαλίαση τον ελευθερωτή ελληνικό στρατό και συγκεκριμένα το 21ο Σύνταγμα Πεζικού της 7ης Μεναρχίας που ιδρεύει στην πλάτη της Ορεστιάδος. Το απελευθερωτικό σύνταγμα της πόλης μας που με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού το 2000 φέρει τον τίτλο Δράμα
στη μνήμη αυτού του τόσου σπουδαίου γεγονότος. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων και στο τέλος η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Πρώτος κατέθεσε στεφάνι ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελος, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Δράμας. Ακολούθως κατέθεσε στεφάνι ο Δήμαρχος της πόλης Χριστόδουλος Μανσάκος, προσωπώντας την Βουλή των Ελλήνων ο δραμηνός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης και αμέσως μετά ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Τιμώντας την απελευθέρωση της Δράμας, στεφάνι κατέθεσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος. Επίσης, στεφάνια κατέθεσαν και οι λοιποί εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της Δράμας. Στις δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελος, τόνισε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων πως οι αγώνες για την ελευθερία είναι αγώνες για τη δημοκρατία και πως μένουμε σταθεροί στα πιστεύω των προγόνων μας, δημιουργούμε μια νέα Ελλάδα, όπως είπε. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά για τη γιορτή και τους εορτάζοντες. Σήμερα τιμήσαμε μαζί με τις αρχές της Δράμας αλλά και της περιφέρειας τη μνήμη και τον αγώνα των απελευθερωτών και των συμπατριωτών μας στην απελευθέρωση της Δράμας και νομίζω ότι θυμηθήκαμε και επιβεβαιώσαμε ακόμα μια φορά ότι οι αγώνες για την ελευθερία είναι στενά συνδεδεμένοι με τους αγώνες για τη δημοκρατία και για τη δημιουργία στον τόπο μας. Μένουμε σταθεροί στα πιστεύω των προγόνων μας, δημιουργούμε ταυτόχρονα μια νέα Ελλάδα η οποία έχει ανάγκη από εργασία και από ισοτιμία. Κάτι που διεκδικήσαμε μέσα από τις αρχές των Ελλήνων να είναι μόνιμα στην κοινωνία μας. Ακόμα μια φορά δηλώνουμε ότι θα προσπαθούμε και θα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτά που οι πολίτες μας όρισαν, στην πρόοδο του τόπου μας. Σημαντική και συγκινητική χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα της απελευθέρωσης της Δράμας ο Δήμαρχος της πόλης Χριστόδουλος Μανσάκος. Μια σημαντική, μια συγκινητική, μια μοναδική ημέρα η σημερινή. Και είναι συγκινητική γιατί μετά από 104 ολόκληρα χρόνια, το 21ο Σύνταγμα Πεζικού, το απελευθερωτικό σύνταγμα της Δράμας, με την ονομασία Δράμα, παρελάσε εδώ στη Δράμα για να τιμήσουμε αυτούς τους αξιωματικούς, αλλά και τους στρατιώτες που δώσανε τον αγώνα με την ζωή τους, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους συμπολίτες μας, και η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που δίνει πολλά μηνύματα στους δύσκολους καιρούς, στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Με αναφορές στη σημερινή επέτειο και τους αγώνες του έθνους ως παράδειγμα για όλους τα δικά τους μηνύματα έστειλαν για την απελευθέρωση της Δράμας και οι λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών αρχών. Τα δικά τους μηνύματα για την σημερινή απελευθέρωση της Δράμας και την επέτειο των 104 χρόνων που συμπληρώθηκαν έστειλαν και οι λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών αρχών της ευρύτερης περιοχής, όπως ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης και οι βουλευτές Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Καραγιαννίδης και Δημήτρης Κυριαζίδης αντίστοιχα. Γιορτάζουμε σήμερα την απελευθέρωση της Δράμας. 1η Ιουλίου του 1913, 104 χρόνια πριν, η μέρα που απελευθερώθηκε η Δράμα, μια ιστορική πόλη της περιφέρειάς μας. Οφείλουμε όλοι να ανατρέχουμε στη μνήμη μας και να αποτείουμε φόρο τιμής σε όλους όσους αγωνίστηκαν και έπεσαν για την ελευθερία. Χρόνια πολλά σε όλους. Ελευθερία και ελευθέρεια εορτάζουμε. 104 χρόνια από την απελευθέρωση της Δράμας, από τον τουρκικό ζυγό και από τους Βουλγάρους κατακτητές. Μια ξεχωριστή μέρα, μια μέρα η οποία δίνει μηνύματα αισιοδοξίας, μια μέρα που πραγματικά πρέπει να τιμούμε όλοι, να θυμούνται οι μεγαλύτεροι αλλά και να γνωρίζουν οι νεότεροι
γιατί η ιστορική αλήθεια επιβάλλει αυτές τις σημαντικές μέρες να έχουμε προτάξει πάνω απ' όλα αξίες οι οποίες παραμένουν διαχρονικά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. 104 χρόνια από την απελευθέρωση της Δράμας, νομίζω ότι και οι δημότες της πόλης αλλά και συνολικά οι πολίτες του νομού δεν ξεχνούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και θέλω να πιστεύω ότι θα τη ξεχάσουμε από εδώ και πέρα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά βέβαια σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Νομίζω όμως ότι η σημερινή παρουσία του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος δίνει και μια ιδιαίτερη τιμή στον νομό και στην πόλη. Μια μεγάλη μέρα για τον τόπο μας, η μέρα απελευθέρωσης, ύστερα από 540 περίπου χρόνια σκλαβιάς. Επιτέλους η Δράμα αναπνέει ελεύθερη. Η αιχμαλωσία τελείωσε, όμως η αιχμαλωσία των παθών συνεχίζεται και σήμερα, των προσωπικών παθών, της μικρότητας που καλύπτει την αναγκαιότητα για μια συλλογική δράση, έτσι ώστε απελευθερωμένοι από τα πλοκάμια της κεντρικής εξουσίας ως εχμάλωτοι να αναπνεύσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο που έχει να κάνει με την ανάσα αυτού του λαού. Ο λαός αυτός αγωνίστηκε, αγωνίζεται και προσπαθεί. Αρκεί βεβαίως να έχει ένα ευήκου από πλευράς κεντρικής εξουσίας αλλά και από τις τοπικές, έτσι ώστε αυτό το οποίο ως θυσία έχει δηλωθεί κατ' επανάληψη να έχει ένα τόπο. Καλή δύναμη σε όλους και να θυμόμαστε. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελου, παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης μέρος των κτηρίων και υποδομών του δασικού χωριού Ελατιάς του νομού Δράμας. Στην απόφαση περιλαμβάνονται τρία τμήματα συνολικού εμβαδού 24,3 στρεμάτων. Όπως είναι γνωστό, μέρος των κτηρίων και υποδομών του οικιστικού συγκροτήματος εργοταξίου Ελατιάς Δράμας και γνωστού ως δασικού χωριού Ελατιάς, παραχωρήθηκε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Φάμελου, προκαλώντας αντιδράσεις πολλές. Όμως για το ζήτημα αυτό και ερωτώμενος από το Σταρ Βορείου Ελλάδος, ο κ. Φάμελος, αναπληρωτής υπουργός, τόνισε χαρακτηριστικά πως ήταν θετικός μονόδρομος. Νιώθει υπερήφανος για το γεγονός ότι υπέγραψε αυτό στην παραχώρηση, γιατί με τον τρόπο αυτό, όπως χαρακτηριστικά είπα ανάμεσα στα άλλα, αυτοί οι χώροι που ανήκουν ευρύτερα στους πολίτες πρέπει να αξιοποιούνται και γιατί όχι αυτό να μην γίνεται και από τους χώρους εκπαίδευσης. Είναι πάγια θέση μας ότι ο δημόσιος χώρος πρέπει να αξιοποιείται για την κοινωνία και τις ανάγκες της. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος καθυστέρησης και με πολύ μεγάλη χαρά υπέγραψα την παραχώρηση αυτή, η οποία δίνει τη δυνατότητα και στη γνώση να ασκείται και στο περιβάλλον να προστατεύεται, αλλά και στη δημόσια περιουσία να αξιοποιείται. Ήταν ένας θετικός μονόδρομος. Κανένα δίλημα, μεγάλη χαρά και μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι ο χώρος, ο δημόσιος χώρος, ανήκει στους πολίτες και ιδιαίτερα στη δημόσια παιδεία της χώρας μας. Την ερχόμενη Πέμπτη πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Καβάλα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση για τα απορρίμματα και τη διαχείρισή του, στην οποία θα προείσταται ο αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο Κράτης Φάμελος, όπως δήλωσε ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Καραγιαννίδης. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες κουβέντες πριν και θα τις συνεχίσουμε και μετά από εδώ. Νομίζω ότι σε προβλήματα που αφορούν τα απορρίμματα, αλλά και γενικότερα προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον της περιοχής μας, έχουν μπει σε μια τροχιά. Και μένει να γίνει και μια συνάντηση την Πέμπτη στην Καβάλα, όπου όλοι οι δήμοι, οι δήμαρχοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συναντηθούν για να σχεδιάσουν και να συζητήσουν με τον Υπουργό το σχεδιασμό αυτό. Τι εννοείται? Εννοώ ότι έχει κληθεί μια συνάντηση, από τον Σωκράτη Φάμελο, τον Υπουργό. Θα είναι όλοι οι δήμαρχοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η περιφέρεια και οι αντιπεριφερειάρχες για να συζητήσουν για τον σχεδιασμό περί τα απορρίμματα. Να αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Συνεχίζεται το κύμα του καύσωνα που ταλαιπωρεί με τις πολύ υψηλές του θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Η νοσηλεύτρια του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Δράμα, Ελισάβετ Κοντονάσιου, υπενθυμίζει μεθόδους αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών. Σε καμίνι έχει μετατραπεί τα τελευταία 24 ώρα όλη η χώρα. Ανάμεσα στις περιοχές αυτές εντάσσεται και η Δράμα. Απλές συμβουλές για όλους προκειμένου να περάσουμε και αυτό το εμπόδιο μέσα στο θερμότατο καλοκαίρι που διανύουμε φέτος είναι να προσέχουμε ιδιαίτερα να μην κυκλοφορούμε έξω στο δρόμο αν δεν είναι απαραίτητο, να πίνουμε πολλά υγρά και να τρώμε ελαφρές τροφές, όπως επαναλαμβάνει και μας θυμίζει και η νοσηλεύτρια του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ στη Δράμα, Ελισάβετ Κοντονάσιο.
Έχει το θετικό ο καύσωνας, έχει ναι, όντως υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχει την υγρασία και αυτό βοηθάει την αναπνοή του οργανισμού, ας το πούμε έτσι απλά. Ωστόσο, στις υψηλές θερμοκρασίες, καλό είναι να προσέχουμε να μην βγαίνουμε στον ήλιο, στη ζέστη την πολύ, αν δεν υπάρχει λόγος. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι από τις 11 περίπου, όσο πάμε προς το μεσημέρι, που φαίνεται ανεβαίνει, μέχρι τις 4-5, όποτε αρχίζει πια και πέφτει σιγά-σιγά. Να πίνουμε πάρα πολλά υγρά, γιατί ο οργανισμός, επειδή υδρώνει, εφυδατώνεται, και λίγο αλάτι παραπάνω, γιατί για να κάνει λίγο κατακράτηση να υπάρχει μια άμυνα. Όχι πολύ βαριές τροφές, τα γεύματά μας να είναι έτσι ελαφρά και σχετικά δροσερά, φρούτα, λαχανικά, χυμούς κλπ. Ενδυμασία ελαφριά όσο γίνεται, άνετη, ανοιχτόχρωμη, αυτά που λέμε, όχι πολύ συνθετικά γιατί αυτά δεν αναπνέουν. Και να μην μένουν μεγάλα τμήματα του σώματος ακάλυπτα, γιατί ό,τι είναι ακάλυπτο καίγεται. Να μην κάνουμε υπερβολές, μακρινά ταξίδια, πολύ έντονη δραστηριότητα αν δεν υπάρχει ανάγκη σε χώρο που έχει πάρα πολύ ζέστη. Και συνήθως να μην κυκλοφορούμε αν δεν είναι ανάγκη. Αυτό λέω, αυτό. Και προστατευτικά, αντιλιακά, γυαλιά ηλίου, καπέλα κλπ. Ανάμεσα στα άλλα, ενάντια στον καύσωνα εντάσσονται και οι βουτιές στο νερό, είτε αυτό είναι σε πισίνες και κλειστούς χώρους, είτε στην ανοιχτή θάλασσα. Πάντως, μικροί και μεγάλοι έχουν βρει ανάμεσα στα άλλα την θεραπεία κατά του καύσωνα και αυτό, συνδυαζόμενο με παιχνίδια μέσα στο νερό, δίνει πρόσθετη απόλαυση, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν. Οι πισίνες νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Το να πηγαίνεις βόλτες πλέον είναι δύσκολα. Σπίτι, air condition, αυτά. Air condition, δροσιστικά, αναψυκτικά, νερό με πολλά παγάκια. Και εδώ είναι ωραία με την παρέα γενικώς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Με το κλιματιστικό. Την πισίνα. Με καπέλο. Καπέλο, αντιλιακό και γυαλιά, Και αυτά. Πολύ νερό. Εδώ, αν είναι ωραία. Εδώ είναι ωραία. Πολύ ωραία είναι. Για να μας πεις και εσύ, τι γίνεται εδώ. Βρήκατε τρόπο για να περνάτε ωραία μέσα στον καύσωνα. Μέσα στον καύσωνα, ο ιδανικός τρόπος είναι η πισίνα, το πολύ νερό και η σκιά. Είναι τέλεια εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ο παπάς μας φέρνει συνέχεια σε αυτές τις πισίνες. Λοιπόν, κάνεις μπουκές. Ναι. Μεγάλες. Μεγάλες. Περνάς ωραία. Ναι. Ωραία. Μπαμπά, για να μας πεις μπαμπά και εσύ, τι γίνεται εδώ, ήρθατε και δροσιά κατά του καύσωνα. Με τους 40 βαθμούς η δροσιά της πόλης εδώ είναι. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πανελλήνιο πρωτάθλημα του Μενίκιο Κάπ στο χάντμπολ στις Πανκορασίδες, στο κλειστό γήπεδο της Προστοτσάνης. Υποψήφιες για την πρώτη θέση οι ομάδες της Νέας Ιωνίας και της Προστοτσάνης. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Star Βορείου Ελλάδος. Παρά τον εξωτερικό καύσωνα μέσα στο κλειστό γήπεδο στην Προστοτσάνη, επικρατούσε δροσιά χάρη στο air condition και έτσι εξελίχθηκαν χωρίς πρόβλημα και οι τελευταίες φάσεις του αγώνα της πρόκρισης και της στέψης της πρωταθλήτριας Ελλάδος στις Παγκορασίδες. Οι ομάδες που προκρίθηκαν ήταν η Προστοτσάνη, ο Εθνικός Κοζάνης, τα Βρυλίσια και η ομάδα της Νέας Ιωνίας. Όλα καλά, τα παιχνίδια πολλά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε παρόλη τη ζέστη, έχουμε και τα κλιματιστικά εδώ πέρα, μας έχει βοηθήσει πολύ εδώ το κλίμα. Αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Σήμερα, επειδή είναι η μέρα που γίνονται οι ημιτελικοί και πάμε και την κορύφωση τους τελικούς, ποια είναι η εκτίμησή σας? Πιστεύω τώρα έχουν μείνει δύο δυνατές ομάδες, είναι η Νέα Ιωνία και η Προστοτσάνη. Ένα μέσα σε αυτές τις δύο θα κρυθεί το ποιος θα βγει πρώτος στο τουρνουά. Πολύ δυνατές και οι δύο ομάδες. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Η εμπειρία για τα δικά σας παιδιά? Πολύ δυνατή εμπειρία, αν και εγώ είχα λίγα παιδιά. Θέλαμε να έρθουμε εδώ πέρα, παρόλο που είμαστε λίγοι, να κάνουμε παιχνίδια, να αποκτήσουν τα παιδιά αυτή την εμπειρία, να το ζήσουν και του χρόνου να είμαστε πιο δυνατοί. Σας είδαμε στον προχθεσινό αγώνα να τα δίνετε όλα εδώ από τον πάγκο. Στιγμή τρέχαν οι παίκτρες, πιο σωστά τα κορίτσια μέσα στο γήπεδο, έτρεχε και ο προπονητής παράλληλα. Φωνές, κακό, θυμό, ενθουσιασμός. Φανταστείτε όσο το ζουν τα παιδιά στο γήπεδο, εγώ το ζω επί όσα είναι τα παιδιά στο διπλάσιο. Δηλαδή κάθε ένας έχει το δικό του, τραβάει το δικό του ζόρι.
Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Η διοργάνωση κύλησε ομαλά. Δεν είχαμε κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι ο μεγάλος στόχος του να χαρούν τα παιδιά το παιχνίδι επιτεύχθη. Βέβαια, οι ομάδες πέραν των άλλων μας εκπλήξανε με το ότι έχουν πάρα πολύ καλά κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες που μας αφήνουν αισιόδοξους για το μέλλον. Όλες οι ομάδες παρουσιάσανε κορίτσια που μπορούν να διακριθούν και να συμμετάσχουν στις εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι βοηθήθηκαν από ένα ωραίο περιβάλλον εδώ, όπως και ο αγωνιστικός χώρος βλέπετε. Το δύσκολο για μας ήταν ο καύσωνας, αλλά το γήπεδο διέθετε κλιματισμό, οπότε τα παιδιά δεν προβληματίστηκαν σε αυτό το κομμάτι. Ήταν μια πολύ όμορφη πραγματικά διοργάνωση, η οποία φτάνει στο τέλος. Βλέπετε, απομένουν μόνο δύο παιχνίδια και ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ομαλά για να αποχωρήσουμε. Η Προσοτσάνη είναι ανάμεσα στις ομάδες που πάνε στον τελικό. Η Προσοτσάνη είναι από τις ομάδες που πάνε για τις πρώτες τέσσερις θέσεις και κατά πάσα πιθανότητα για τις πρώτες δύο. Έχει μεγάλη παράδοση στο γυναικείο χάντμπολ η Προσοτσάνη και δεν είναι μόνο σε αυτό το τουρνουά, είναι διαχρονικά. Είναι μια περιοχή που χρόνια τώρα, ειδικά στο γυναικείο, έχει κάνει διακρίσεις, έχει προσφέρει πάρα πολλές παίκτριες και ελπίζουμε να συνεχίσει. Πώς εκτιμάτε ότι θα λήξει ο αγώνας γενικότερα? Ο αγώνας, κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι μικρά τα κορίτσια, πολλές φορές έχουμε και απρόβλεπτα σκορ. Και αυτό δίνει μια άλλη γοητεία στα μάτς. Οι ομάδες της πρώτης τετράδας μπορώ να πω ότι είναι ισοδύναμες. Ό,τι και να γίνει, θα γίνει σε λεπτομέρειες, αλλά σας επαναλαμβάνω, είναι μικρά τα κορίτσια. Πράγμα που σημαίνει ότι την ώρα που αγωνίζονται έχουν μεγάλες αυξομοιώσεις στην απόδοσή τους. Μπορεί ξαφνικά να μπει μια Προσοτσάνη η οποία θα παίξει πολύ καλύτερα από χθες και να κερδίσει το παιχνίδι, ή να γίνει και το ανάποδο. Αυτό δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε αυτές τις ηλικίες. Ταλέντα εσείς επισημάνατε εδώ? Ναι, έχει πάρα πολλά κορίτσια και από εδώ από την περιοχή μας. Και αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό το μήνυμα θα στείλω κάτω, γιατί συνεργαζόμαστε με τους ομοσπονδιακούς. Ήδη πολλά παιδιά έχουν καταγραφεί και νομίζω ότι το μέλλον για το γυναικείο χάντμπολ, τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία που έχω δει, είναι λαμπρό. Το ζήτημα είναι πώς αυτά τα κορίτσια θα τα διαχειριστούν οι ομάδες και οι προπονητές τους στα επόμενα χρόνια. Οι καιρικές συνθήκες μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Το γήπεδο, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, κλιματίζεται. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλες οι ομάδες θέλουν να παίζουν σε τέτοια γήπεδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ελάχιστα τα γήπεδα που κλιματίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα το camp, παίχτηκαν πραγματικά πολύ ωραία παιχνίδια. Οι ομάδες ήταν άκουσα ανταγωνιστικές. Άλλωστε είναι και πάρα πολλές ομάδες. Στην τελική φάση βρεθήκαν δύο ομάδες των Αθηνών και δύο ομάδες περιφέρειας. Η Κοζάνη και η Προσοτσάνη, τα Βελίσια και η Νέα Ιωνία. Εμείς από τη μεριά μας ελπίζουμε να κερδίσει μια ομάδα από την περιφέρεια και όχι το από το κέντρο. Βεβαίως αποδείξαμε ότι ένας μικρός τόπος όπως είναι η Προσοτσάνη μπορεί να παράγει αθλήτριες, μπορεί να παράγει ταλέντα, αρκεί να υπάρχει όρεξη και διάθεση για δουλειά και υπομονή από τους γονείς για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα έρθει εφόσον πρώτα δουλέψουμε. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτού καθ' αυτού τη διοργάνωση, όλα κύλησαν ομαλά. Κανένα απολύτως πρόβλημα, ο ξενώνας κλιματίζεται, περάσαν ένα υπέροχο πενθήμερο τα παιδιά, με happening, με πισίνες, με σπήλαια, πήγαν όλες οι ομάδες, όλες οι αποστολές στο σπήλαιο του Αγγίτη, όλα κύλησαν πραγματικά φανταστικά, ρολάρισαν όλα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Ευχαριστηνόταν στην τελευταία σήμερα ημέρα, αποτέλεσε το γεγονός των γενεθλίων παίκτριας του Εθνικού Κοζάνης με τον αριθμό 10. Μάλιστα, οι δικοί της επεφύλαξαν και μια ωραιότατη τούρτα, η οποία μπήκε στο γήπεδο και στην κυριολεξία γέμισε ενθουσιασμό και την κερκίδα, αλλά και τις παίκτριες. Γενέθλια είναι η Αθανασία Φλόρου, το νούμερο 10. Της κάναμε μια έκπληξη. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και καλή συνέχεια. Δεν το περίμενε μάλλον αυτό. Όχι, όχι, δεν το περίμενε. Πάντα τα γενέθλιά της πέφτουν μέσα στο Πανελλήνιο, οπότε... Μάλιστα, να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Το ιδιωτικό ΙΕΚΑΚΜΟΝ πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες ειδικότητες και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στη νέα εκπαιδευτική περίοδο στο ξενοδοχείο ΙΤΡΑΜΑ. Είμαστε ένα δίκτυο που έχει δομές αυτή τη στιγμή στη Δράμα
τη Θεσσαλονίκη, την Αρκαδία, συγκεκριμένα στην Τρίπολη και τη Σπάρτη. Σε λίγο θα εγκριθεί και η αίτηση νομιμοποίησης του ΙΕΚ στην Αθήνα, που θα αποτελέσει και την έδρα του δικτύου των ΙΕΚ ΑΚΜΟΝ. Τώρα, εδώ στην Δράμα σήμερα έχουμε μια μικρή γιορτή. Γιορτάζουμε την ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής χρονιάς των πρώτων τριών εκπαιδευτικών τμήματων εδώ στη Δράμα. Θα μιλήσουμε εμείς, θα δώσουμε το λόγο στους γονείς και στους μαθητές και θα εγκαινιάσουμε ταυτόχρονα και τη νέα περίοδο. Θα ανακοινώσουμε τα νέα προγράμματα που θα προβάλλουμε στη νέα εκπαιδευτική χρονιά στα πλαίσια των εγγραφών που θα πραγματοποιήσουμε. Σήμερα είναι πραγματικά μια γενέθλια μέρα. Κλείνει ένας χρόνος ζωής του ΙΕΚ ΑΚΜΟΝ. Μέσα από αυτήν την δραστηριότητα έχουμε πάρα πολλά πράγματα πάρει, αξιοποιήσει από την ιστορία μας σαν κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΑΚΜΟΝ, να θυμίσω, εξακολουθεί και λειτουργεί σαν κέντρο διαβιομάθησης, έχοντας κλείσει εδώ 22 χρόνια γόνιμης δουλειάς. Να θυμίσω ότι εδώ τουλάχιστον στη Δράμα ήταν το πρώτο μας περιφερειακό παράρτημα και έχουμε κλείσει στα χρόνια αυτά 5.000 μαθητές, νομίζω, περίπου. 5.000 άνθρωποι εδώ στη Δράμα μας έχουν γνωρίσει με τη μαθησιακή διαδικασία που έχουμε σε προγράμματα μέχρι τώρα που είχαν σχέση με επιδοτούμενα προγράμματα. Τώρα αρχίζει και μια νέα δραστηριότητα με ιδιωτικά προγράμματα στα πλαίσια του ΙΕΚ ΑΚΜΟΝ, όπου πάβουμε να έχουμε μια μονοδιάστατη σχέση με το κράτος, αλλά ανοιγόμαστε μέσα από προγράμματα που τα συζητούμε με τους κοινωνικούς εταίρους, τα συζητούμε με την κοινωνία, στα πλαίσια του ιδιωτικού ΙΕΚ. Τους χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Δράμας σαν ελεγμένες υποχρεώσεις, όπως ξέρετε, και στο εξωτερικό που είστε αυτή τη στιγμή. Θα ήταν βέβαια ευχάριστο να ήταν εδώ, θα το ήθελε για αυτούς πολύ, αλλά δεν μπορεί. Σας εύχομαι σε όλους τους πτυχίους που έχετε αριστεύσει από το ΚΕΚ ΑΚΜΟΝ να τα πάτε καλά στη συνέχεια σας. Ελπίζω από εσάς να βάλετε περισσότερα επαγγελματικά ειδικότητες στο κομμάτι το δικό σας και λίγο περισσότερο να δείτε το θέμα της συγκρίτησης. Να επισημάνω ότι στη σημερινή εποχή, η εποχή κρίσης γενικότερης, η εκπαίδευση είναι το νούμερο ένα και η εξειδίκευση των νέων και των ανθρώπων είναι ένα από τα σημαντικά όπλα προκειμένου να τα απεξέλθουμε. Να θεωρήσω ότι θα συνεχίσει με την ίδια ζέση και το ΙΕΚ και το προσωπικό του κυρίως, όπως και πέρυσι, προκειμένου να αναπτύξει ακόμη περισσότερο και περισσότερες ειδικότητες και να ευχηθώ καλή δύναμη στους μαθητές, στους σπουδαστές, κυρίως όμως στους συντελεστές του ΙΕΚ που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ακόμα πόλο στη Δράμα και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό για μια πόλη του μεγέθους του δικού μας και της δικής μας θέσης. Έχει ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι ειδικότητες που υπάρχουν στο ΑΚΜΟΝ είναι πολύ σημαντικές. Το τμήμα μαγειρικής παραδοσκάρη για τη Δράμα είναι κάτι το οποίο θα δώσει και δυναμική στην ίδια τη Δράμα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι μας και οι νέοι και εμείς, το ότι βγαίνουμε στα μαγαζιά και πολλές φορές μένουμε ενθουσιασμένοι από αυτό που τρώμε, συμβάλλει και στον τουρισμό. Η γνώση είναι το καλύτερο εργαλείο για τους εργαζόμενους. Θα πω ότι στα δικά μας τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθείς με κάτι εξαιρετικότητες και να μάθεις τέτοια πράγματα. Να ευχηθώ στο ΚΕΚ να συνεχίσει έτσι. Εμείς υπάρχει μια συνεργασία το εργατικό κέντρο με το ΚΕΚ ΑΚΜΟΝ εδώ και πολύ καιρό. Εκπαιδεύουμε και εμείς ανθρώπους σε συνεργασία με το ΚΕΚ και πραγματικά να συνεχίσει έτσι και με άλλες ειδικότητες. Είναι ευχάριστο να μπορούμε να κρατήσουμε τους νέους μας και να τους εμπλουτίσουμε με γνώσεις. Το ΙΕΚ ΑΚΜΟΝ ξεκίνησε τη λειτουργία του έχοντας σπουδαστές από τη Δράμα, από την Καβάλα και από τις Σέρες. Τρεις ειδικότητες για αρχή. Ποδολογία και ονειχοπλαστική,
εφαρμογές πληροφορικής web design και μαγειρική τέχνη. Κάνοντας έναν απολογισμό, θα ήθελα να παρουσιάσω συνοπτικά τα τμήματά μας. Να ξεκινήσω από το τμήμα της ονειχοπλαστικής και ποδολογίας. Δεν έχουμε πολλά κορίτσια σήμερα και ο λόγος είναι γιατί εργάζονται, είναι στις πρακτικές τους και δυστυχώς δεν μπορέσαν να έρθουν εγκαίρως. Θα έρθουν ίσως αργότερα. Αποτελείται από μια ομάδα με κοριτσιών, ενθουσιώδης, γεμάτη ζωή, δείξα γεμάτηση και δημιουργικότητα. Οι σπουδαστές τώρα στην ειδικότητα τεχνικών εφαρμογών πληροφορικής είναι σε θέση να κατασκευάσουν ολοκληρωμένες ιστοσελίδες, έχουν ήδη εξοικειωθεί με βασικές γλώσσες προγραμματισμού, λογισμικά προγράμματα και βάσεις δεδομένων. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην ειδικότητα της μαγειρικής τέχνης, σεφ, η οποία μας πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και εκπλήξεις. Συνδυάζοντας τη θεωρητική κατάρτιση με την εργαστηριακή τους εξάσκηση σε επαγγελματικές κουζίνες, μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, οι σπουδαστές μπορούν ήδη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ως βοηθοί σεφ. Η μελέτη τώρα για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου της παλιάς ασφάλειας, όπως είναι γνωστό στους Δραμινούς, παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας σε σχετική εκδήλωση. Και εμείς είμαστε περήφανοι που έχουμε τους μελετητές που εκπώνησαν τη μελέτη για αυτό το σημαντικό κτίριο του Μεσοπολέμου, το οποίο έζησε πάρα πολλές κρίσεις. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και στις γιορτές των ελευθερίων της πόλης της Δράμας με όλη μας την καρδιά. Θα ακούσουμε προσήλωση τους καθήλυν αρμοδίους μελετητές από το διακινηματικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Σίγουρα θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με παράγοντες του Δήμου που έχουν αυτή τη στιγμή την ιδιοκτησία, αλλά και ειδικούς υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως την προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων, κ. Διακουμάδο, τη Ζάνθη, η οποία ήρθε αποκλειστικά για την εκδήλωση. Πιστεύω ότι και ο κόσμος που θα μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει για την μελλοντική κρίση αυτού του κτίσματος. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το σημαντικότερο από όλα αυτά λόγω ότι ο Δήμος της Δράμας έχει την πρόθεση, έχει δηλώσει την πρόθεση του οίκημα να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού που εκπροσωπείται από την Εφορία Αρχαιοτήτων εδώ στην περιοχή σας Δράμας, για να στεγαστούν τα γραφεία τα οποία τώρα ασφιχτιούν μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, δίπλα στις αποθήκες και στα εργαστήρια. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο για την παρουσίαση της μελέτης που έχει γίνει στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και αφορά το κτίριο δάκου, την παλιά ασφάλεια, το ίδιο στην παλιά ασφάλεια, που βρίσκεται μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Είναι αλήθεια ότι έχει γίνει μια αξιόλογη δουλειά που μας παρουσιάστηκε περίπου πριν δύο μήνες στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, με την παρουσία του Δημάρχου για την αποκατάσταση του κτιρίου. Στο Δήμο προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό θα μπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο εκκλησιακό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Και φυσικά δεν είναι σε τελικό στάδιο, χρειάζονται κάποιες ακόμα μελέτες εφαρμογές για να μπορέσει να είναι όριμο το έργο. Και φυσικά να τονίσω ότι δεν υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, γι' αυτό και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να βρούμε τα απαραίτητα χρήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε και με την αρχαιολογική διαφορία αρχαιοτήτων δράμας να έρθουμε σε επικοινωνία και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το κτίριο αυτό. Νέους επιστήμονες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν μια πολύ σημαντική μελέτη για το παλαιό κτίριο των Ανθρώπων Βάρκων, ένα κτίριο μεσοπολεμικό. Ας το πούμε με την ευρύτερη έννοια, ένα σημαντικό κτίσμα της Δράμας. Το πιο πολύ το γνωρίζουν ως παλιά ασφάλεια, γιατί είχε αλλάξει τη χρήση μέσα στον χρόνο από τη δεκαετία του 20 μέχρι σήμερα. Το κτίριο αυτό είναι σε ένα σπουδαίο ιδιαίτερο σημείο του 1987. Είναι σημαντικό και μόνο από τη θέση του, γιατί βρίσκεται μέσα στο ιστορικό κέντρο της Δράμας και βρίσκεται ακριβώς επάνω, κατά τη μία του τουλάχιστον πλευρά, στα πιζαντινά της πόλης. Με το παιδικό αντάμωμα στην περιοχή της Ανάπλασης συνεχίστηκαν χθες το απόγευμα οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 9ου Πανθρακικού Ανταμώματος που πραγματοποιείται στη Δράμα από το Σύλλογο Ευρετών Δράμας ο Εύρος, χορηγός επικοινωνίας των Star Βόρειο Ελλάδος. Ήρθαξε, ήρθαξε
χέρια. Να μας πάρουν, να μας πάρουν την κοπέλα. Η Μαυρολεύκη τα τελευταία χρόνια ακολουθεί όπου και να γίνει το Πανελλήνιο τραγικό αντάγωμα. Φέτος για πρώτη φορά εδώ στη Δράμα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε συλλόγους, συγχαρικά σωματεία. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό, δεν έχει ξαναγίνει σε άλλο αντάγωμα. Συμμετέχουν και η Μαυρολεύκη κανονικά όπως και άλλα. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές που μας κάλεσαν. Με πολύ μεγάλη χαρά ήρθαμε και από το πολιτιστικό όμιλο που συνεργαζόταν στο Υπουργικό Συμβούλιο και τα παιδάκια που συμμετέχουν στα μορευτικά τμήματα του Υπουργείου. Με πολύ μεράκι, τραγουδώντας ήρθαμε σε Θεία Βεβαίω μέχρι εδώ. Τα παραδοσιακά τραγούδια χαιρόμαστε που τα παιδιά έχουν στερνιστεί και την τοπική μας παράδοση, τη μουσική και την χορευτική. Είναι η πρώτη φορά όμως συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο τμήμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε έρθει εδώ όλο αυτό το χωριστικό του Τσιφερού, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, μαζί με τον αδελφό σύλλογο τον Πέστα από την Αλεξανδρούπολη. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά το να λάβουν μέρος σε μια τέτοια εκδήλωση. Να μόνα στη γη μολόχα και στο γυναίκα κι σε τσόχα. Πραγματοποιείται στο φανάρι της Ροδόπης το δεύτερο φανάρι φέστιβαλ με τη συμμετοχή πολλών θεατών και γνωστών ονομάτων της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως η Νατάσα Μπουφίλου και η Μιμά Μπαϊλντή, χορηγός επικοινωνίας είναι το Star Βορείο Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο φανάρι φέστιβαλ είναι γεγονός στην παραθαλάσσια περιοχή του φαναρίου νομού Ροδόπης, με ιδιαίτερη την επισκεψιμότητα τόσο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και από το εξωτερικό. Καλωσορίσατε στο όμορφο Φανάρι, καλωσορίσατε στο δεύτερο μουσικό φεστιβάλ του Φαναρίου για φέτος, για το 2017. Είναι μια διοργάνωση που ξεκίνησε όπως ξέρετε πέρσι και για όλους εμάς από τον Δήμο Κομωτινής που συλλάβαμε την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μουσικό γεγονός εδώ στο Φανάρι, αποτελεί δικαίωση η επιτυχία που υπήρξε πέρσι, γιατί πέρσι μιλούσαμε για μια πρόκληση, για ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδιθεί. Φαίνεται ότι κερδίθηκε, ότι το φεστιβάλ καθιερώνεται και θα γίνεται θεσμός, ένας θεσμός
που νομίζουμε ότι συμβάλλει στην τουριστική ανάδειξη της περιοχής μας και στην προβολή του όμορφου τόπου μας. Έχουμε λοιπόν ένα όμορφο τριήμερο το οποίο ξεκινάει απόψε, θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή με πολύ όμορφες μουσικές βραδιές, με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και όχι μόνο, με τραγούδια και μελωδίες που νομίζω ότι όλους θα μας ταξιδέψουν, ταξιδέψουν μακριά. Ξεκίνησαμε πέρυσι, ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα της πρώτης διοργάνωσης και φέτος πιο δυνατά, πιο δυναμικά, ο Δήμος Κομωτινής έβαλε σαν στόχο να ανεβούμε ψηλότερα. Όλοι στο Δήμο εργάζονται πάνω από ένα μήνα για να καταφέρουμε να ετοιμάσουμε αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ. Κάναμε το καλύτερο δυνατό και πιστεύουμε ότι ο κόσμος, όχι μόνο οι ροδοπίτες, αλλά περιμένουμε και κόσμο και από τις γειτονικές πόλεις, θεωρώ ότι θα μείνει ικανοποιημένος. Κάθε παιχνίδι έχει μια νίκη και μια ήττα, κι από παιδί το ξέρω πριν την αλφαβήτα, όμως απόψε σβησμένο απ' το σκοτάδι ξέρω τι να περιμένω. Έχω ένα λύκο στο μυαλό μου αναθρεμένο. Κι όσο τη γη αυτή γυρίζει με ένα σώμα, δεν έχει κλείσει τις παρτίδες του. Καλώς σας βρήκαμε στο Φανάρι Κομωτινής. Έχετε επισκεφτεί πολλές φορές την πόλη της Κομωτινής. Αλλά ποτέ δεν είχαμε βγει λίγο πιο έξω από την Κομωτινή, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που είμαστε εδώ. Ακούμε τους Όπερα Καοτίκ να παίζουν, τελειώνουν, είμαστε έτοιμοι να βγούμε στη σκηνή και μετά είναι εξαιρετική η Μαμπαλντή. Οι εντυπώσεις σας από την περιοχή είδαμε ότι κυκλοφορήσατε. Πάρα πολύ ωραία. Κάναμε μια πολύ μικρή βόλτα, γιατί δυστυχώς όταν ερχόμαστε για δουλειά δεν έχουμε την ευκαιρία να απολαμβάνουμε αυτά τα μέρη όπως όταν έρθει ένας τουρίστας, ας πούμε, και το ευχαριστηθεί. Ευχόμαστε να έρθουμε μια φορά να απολαύσουμε τη θάλασσά σας. Να είστε καλά. Καταλαβαίνω ήσουν άνθρωπος σου φάζου πάλι η δικό σου χτί. Δικός μου. Έτσι σκέφτηκος σου άναψα το φως που στο φανώσει ήδη. Ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος Η Αναγεννηθή Μακεδονία της Χωριστής παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική παράσταση στο θεατράκι Σωκράτης Δημητριάδη στο πλαίσιο των Ελευθερίων με τραγούδια από τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει απόψε από το Μουσικοδραματικό Σύλλογο Χωριστής εδώ στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας. Ένα ταξίδι που αφετηρία του έχει τις αλυσμόνιτες πατρίδες του Δυτικού Πόντου, την Πάφρα, και καταλήγει στα νησιά του Αιγαίου, στην Σίμη.
Ένα ταξίδι όμορφο, ευχάριστο, το οποίο έχει πολλές στάσεις σε όλη την Ελλάδα. Μετά την Πάφρα, η πρώτη μας στάση είναι στην αξιολάτρευτη Ύμβρο μας. Φεύγουμε από εκεί με προορισμό εδώ τον τόπο μας, στην Δράμα. Η Ανατολική και η Δυτική Δράμα συναντιέται εδώ, στα νερά της Αγίας Βαρβάρας. Προχωράμε προς την Γουμένισσα και από εκεί διασχίζουμε όλη την Ελλάδα και φτάνουμε στον Αυλώνα. Ειλικρινά, η αναφορά της Προέδρου του Μουσικοδραματικού Συλλόγου Χωριστής ήταν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και μας ταξίδεψε, όπως είπε, μουσικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θέλω να δώσω από καρδιάς πολλά συγχαρητήρια στον ιστορικό μας σύλλογο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Πρόεδρο, αλλά και σε όλους τους χορευτές, τους ανθρώπους που συμμετέχουν, στηρίζουν και βοηθούν το σύλλογό μας εδώ και δεκάδες χρόνια. Φύγετε παλιοβερένη, άλλος νιός με περιμένει. Φύγετε παλιοβερένη, άλλος νιός με περιμένει. Φύγετε, άιντε βρε, φύγετε παλιοκούτο. Φύγετε παλιό κούτο, θα μου βρουν καλό γαμπρό. Φύγετε παλιό κούτο, θα μου βρουν καλό γαμπρό. Φύγετε παλιό κούτο, θα μου βρουν καλό γαμπρό. Ιδιαίτερη επιτυχία ανέβηκε στο φαράγγι της Πετρούσας η θεατρική παράσταση «Το ψέμα» του Φλωριάν Ζελέρ στο πλαίσιο των καθιερωμένων καλοκαιρινών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο φαράγγι. Κουραστικό, το καταλαβαίνεις. Έτσι ξεκίνησα να μου λες ωραιότερο ότι κάτσε με ποιο παιδί μου, με μένα. Όχι, 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 όχι με σένα. Ωραία, με ποιο. Με το Μισελ. Ορίστε. Με το Μισελ, έχει συμβεί κάτι. Τι έχει συμβεί. Τώρα δεν θέλω να σου πω, γιατί επιμένει. Τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω, πρέπει να το πω. Αλήθεια, σε ρωτάω όσο πιο ψύχρωμα μπορώ για τελευταία φορά. Τι έχει συμβεί με το Μισελ. Παραδυσκολεύω να σου πω. Μισελ είναι πολιτό. Ένα λόγο παραπάνω. Εντάξει, μην μου λε, δεν του παίρνω τηλέφωνο τόσο. Πριν λίγο θα πάει για ψώνια. Εκεί, δίπλα στην καλερί. Δηλαδή, όχι ακριβώ δίπλα στην καλερί, πίσω στην οδό Ματουρί. Πώ περνά τη λεωφόρο. Όχι από την πλευρά του μετρόσεω, ούτε από την άλλη, από την κάτω που είναι εκκλησία. Είχε φάει για ψώνια. Ναι. Οκ, και. Ήμουνα μέσα σε ένα ταξί και τον είδα. Το Μισελ. Α, είδε το Μισελ σήμερα. Ναι, 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 έφυγε από ένα μαγαζί στην οδό Ματουρίνη. Εγώ εκείνη την ώρα περνούσα μπροστά του με το ταξί. Μια
Ωραία, και τι είναι αυτός ο λόγος τώρα να ακυρώσουμε το τραπέζι? Όχι! Άμα! Καθώς όμως περνούσα μπροστά του με το ταξί, τον είδα αγκαλιά με μια γυναίκα. Και δεν εννοώ τη Λόρα, μια άλλη γυναίκα. Μα σκέφτεσαι. Είδες το Μισελ αγκαλιά με μια γυναίκα εδώ, το Μισελ. Ναι, ναι, ναι. Να σου θυμίσω, το Μισελ είναι κολλητός μου. Και λοιπόν. Όχι, λοιπόν, τι λατρεύει τη Λόρα, και τώρα να. Και στη μέση του δρόμου κιόλας, όχι, αποκλείεται τώρα. Και στη συγκίνηση τον έχει μπερδέψει με κάποιον άλλο. Σου λέει τον είδα, τον αναγνώρισα. Το Μισελ. Ναι. Το Μισελ. Ναι. Δεν θα πεις κάτι. Εγώ μείνει άναυος. Και τζάμπα άνοιξα και τα δύο μπουκάλια, λένε. Εσένα σου είχε μιλήσει. Για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα. Για αυτή, την κοπέλα. Θέλω να πω, ήξερες ότι είχε... Εγώ. Δηλαδή το ήξερε. Εγώ. Το ήξερε. Όχι. Το ήξερε. Όχι, παιδί μου, σου λέω, έχω πέσει από τα σύννεφα. Εγώ κυριολεκτικά μιλάμε, έχω πέσει από τα σύννεφα. Και εγώ. Γι' αυτό δεν έχω καμία διάθεση να φάω μαζί τους απόψε. Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Βέβαια αυτό δεν αφορά εμάς τους δύο. Θέλω να πω, είναι δικό τους θέμα, έτσι, δεν είναι δικό μας. Ναι. Μπορεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, μπορείς κάλλιστα να μην της πεις τίποτα τώρα, τι, ανάγκη να ακυρώσουμε το τραπέζι. Δεν είναι δυνατόν, είμαι φίλη της. Σωστά. Και τι θες τώρα, να κάνω σαν να μην είδα τίποτα. Εντελώς. Α, δεν γίνεται αυτό. Τι δεν γίνεται, σκοπεύεις να πεις κάτι σήμερα. Δεν ξέρω. Τι. Σκοπεύεις να της πεις ότι τον είδες με άλλη γυναίκα, γιατί να κάνεις κάτι. Γιατί είναι φίλη μου. Γιατί είναι φίλη μου. Α, ναι, ναι, συγγνώμη, δηλαδή είναι φίλη μου. Και η γυναίκα του Μισελ που είναι φίλος μου. Και εκείνη όμως είναι φίλη. Ναι, αλλά πρώτα τη γνώρισε ως γυναίκα του Μισελ. Για θυμίσου, τα πάρτα χρονολογικά, βάλτα στο μυαλό σου. Πρώτα τη γνωρίζει ως γυναίκα του φίλου μου και μετά γίνεται φίλη σου. Ωραία. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Star Βορείου Ελλάδος ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.